κύριο Ακρίτα Καϊδατζή, τον επίκουρο καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας απόψε, έστω και μέσω Skype. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η χαρά είναι δική μου. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για αυτήν την απόφαση και μετά να μας εξηγήσετε λίγο το διαδικαστικό με τα ελαφρυντικά, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά ότι θα τη βγάλουν πιο ελαφριά οι χρυσαυγίτες λόγω της αλλαγής του ποινικού κώδικα. Να πω καταρχάς το πρώτο σχόλιο που ζητάτε, ότι φυσικά είναι μια μέρα που λόγω αυτής της απόφασης νιώθουμε όλη μια περηφάνεια. Περηφάνεια και για το δικαστήριο και την απόφαση που εξέδωσε, πολύ περισσότερο για τον κόσμο που κινητοποιήθηκε και εν πωλής προκάλεσε αυτή την απόφαση, και βεβαίως για τους παράγοντες της δίκης, την ομάδα των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, φυσικά την Μάγδα Φίσα πάνω από όλους. Το πρώτο σχόλιο θα ήταν ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν αυτονόητη. Δεν ήταν αυτονόητη. Δηλαδή, το ζήτημα, το βασικό, το κρίσιμο ζήτημα, το αν θα κριθεί ότι κάτω από την προβιά του πολιτικού κόμματος κρύβεται εγκληματική οργάνωση, αυτό δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για το δικαστήριο. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Και από τεχνική νομική άποψη είναι ένα δύσκολο να αποδειχθεί ζήτημα. Και βεβαίως και από την άποψη ότι δεν είχαμε και προηγούμενα εφαρμογής της διάταξης για την εγκληματική οργάνωση. Επομένως, να μην θεωρούμε αυτονόητη ή εύκολη ή εν πάση περιπτώσει μικρή σημασία σε αυτή την κρίση στην οποία κατάληξε το δικαστήριο. Η εκτίμησή μου είναι ότι το δικαστήριο κατάληξε σε αυτή την κρίση κυρίως λόγω της πρωτοφανούς λαϊκής κινητοποίησης. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν παρεμβαίνει ο κύριος Μαρκόπουλος, αλλά επειδή έχει γίνει αυτή η συζήτηση, δεν είναι λαϊκό δικαστήριο. Υπάρχει ο αντίλογος σε αυτό που λέτε, ίσως είναι και παρεξηγήσιμο. Δεν είναι λαϊκό το δικαστήριο, είναι κανονικό δικαστήριο που αποφάσισε. Όχι, βεβαίως είναι δικαστήριο της κρατικής δικαστικής εξουσίας. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά κανένα δικαστήριο. Αυτό το ξέρετε. Υπάρχει αντίλογος αυτό. Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να σταθεί αν είναι αποκομμένο από την κοινωνική του ρίζα. Τα δικαστήρια, όπως ξέρετε, εκδίδουν τις αποφάσεις τους στο όνομα του ελληνικού λαού. Δεν είναι δικαστήρια που ύπτανται σε έναν κόσμο ιδεών έξω και πέρα και πάνω από την κοινωνία. Τα δικαστήρια είναι κομμάτι της κοινωνίας. Και επομένως, το τι νιώθει η κοινωνία, το τι εκφράζει η κοινωνία για μια πολιτική δίκη όπως είναι αυτή, έχει τη σημασία του. Η εκτίμηση μου, ξαναλέω. Δεν είναι πολιτική πράξη, είναι δικαστική πράξη. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί αυτό πρέπει να είναι σαφές, έτσι. Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μακρά συζήτηση που πάει πίσω στους αιώνες. Τι σημαίνει πολιτική δίκη, έτσι. Νομίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη δίκη, ό,τι ορισμό και να δώσει κανείς για τον όρο πολιτική δίκη, θα δεχθεί ότι έχει το στοιχείο της πολιτικής σημασίας. Ξαναλέω και επιμένω σε αυτό το πράγμα, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση, αν δεν υπήρχε όλο αυτό το πάνδημο, ας πούμε, κάλεσμα, αν δεν υπήρχε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών που έπαιξε το ρόλο του με τις κοινές δηλώσεις δύο πρώην πρωθυπουργών και του νυν πρωθυπουργού και αρχηγών κομμάτων, δεν είναι καθόλου βέβαιο, κατά την εκτίμησή μου, ότι το δικαστήριο θα κατέληγε στην απόφαση που κατέληξε. Μπορεί να αδικεί αυτό τους δικαστές όμως τώρα. Κακώς καθυστερώ, αλλά μπορεί να τους αδικεί, γιατί στην ίδια απόφαση μπορεί να κατέληγαν οι άνθρωποι βάσει των δεδομένων που είχαν. Και πάλι βάζετε πολιτική πινελιά σε μια δικαστική απόφαση, αν θέλετε έτσι και τη δική μου άποψη. Γιατί είναι μια δικαστική απόφαση. Πρέπει να είναι καθαρό αυτό. Ναι, όχι, δημόσια δίκη. Από τα μέσα. Δεν συζητάμε, έτσι, αλλά είναι μια δικαστική απόφαση. Κύριε, είναι μέσω Skype ο κύριος Καϊδατζής, ενώ να μην πατάμε πάνω του για να μπορεί να ολοκληρώσει, γιατί υπάρχει και η καθυστέρηση, όπως ξέρουμε. Και τα ξέρει πολύ καλά αυτά. Επιμένω σε αυτό που λέω και λέω το εξής. Λέω ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα νομικά, έτσι. Λέω ότι μπορούν να υποστηριχθούν περισσότερες απόψεις όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου στη συγκεκριμένη υπόθεση, εξίσου υποστηρίξιμες ενδεχομένως και η μία και η άλλη, άρα κάτι πρέπει να βαρύνει στην κρίση του δικαστή. Η εκτίμησή μου
έτσι δεν μπορώ να είμαι μέσω κεφάλι των δικαστών. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό που βάρινε στην κρίση των δικαστών και έγειρε τη ζυγαριά ίσως ένα γραμμάριο παραπάνω από ότι η άλλη γνώμη είναι η λαϊκή κινητοποίηση. Να το πω και αλλιώς. Το περιδικαίο αίσθημα, η αίσθηση της κοινωνίας. Ναι, αν θέλετε πείτε το και έτσι. Δεν είμαι πολύ... δεν είμαι οπαδός αυτού του όρου. Δεν μου αρέσει ο όρος, γιατί έχει μια απηχή, μια παροχημένη αντίληψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει περίπου αυτό εννοούμε. Να το πω λίγο διαφορετικά και ίσως θα γίνει σαφέστερο αυτό που εννοώ. Η πρόταση της εισαγγελέως στην αγόρευσή της, που όπως ξέρετε πολύ καλά και που θυμάστε, κατέληγε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Όσο και αν δεν μας άρεσε... Η πολιτική αγωγή έλεγε ότι υιοθέτησε τη γραμμή της Χρυσής Αυγής κατά επιχειρηματά της. Καλά, η πολιτική αγωγή φυσικά πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Έτσι. Ξαναλέω όμως ότι όσο και αν δεν μας άρεσε η πρόταση της εισαγγελέως, ήταν μια υποστηρίξιμη άποψη. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ήταν μια άποψη πάντως που είχε επιχειρήματα. Είχε μια βάση και μια λογική. Ακριβώς. Είχε μια βάση και έχει μια λογική. Ξαναλέω, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ναι. Επομένως, αυτό είναι μια ένδειξη στο ότι η απόφαση που λήφθηκε δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερη τη σημασία της απόφασης και ακόμα μεγαλύτερη την τόλμη, αν θέλετε, των δικαστών της σύνθεσης του εφετείου που δίκασε. Να πάμε στα ελαφρυντικά. Ελάτε, Αναστασία. Κύριε Σουρβαλίδη. Υπάρχει ένα θέμα με τα ελαφρυντικά και υπάρχει πάλι, φαντάζομαι ότι θα εξελιχθεί και σε μια πολιτική κατηγορία, ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου που άλλαξε τον ποινικό κώδικα, βέβαια μετά άλλαξαν πάλι ποινικοί κώδικες, το είπε προηγουμένως και εδώ ο συνομιλητής μας, ο εκπρόσωπος του Κινάλ, ο κύριος Πάνος Βλάχος, ότι δεν θα υπάρχει κατάργηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, επειδή η συζήτηση για τους νέους ποινικούς κώδικες έχει νομίζω ξεφύγει με την έννοια ότι επί παντός επιστητού πετάμε και κάτι που αποδίδουμε στους νέους ποινικούς κώδικες. Κοιτάξτε, οι ποινικοί κώδικες ήταν αποτέλεσμα μιας εργασίας, μιας επιστημονικής ομάδας που δούλεψε για περισσότερο από 10 χρόνια ή περίπου 10 χρόνια. Η φιλοσοφία των νέων ποινικών κωδίκων είναι η εναρμόνιση με αυτά που ισχύουν στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η βασική φιλοσοφία είναι βέβαια η μείωση των ποινών, μια πιο επιεικής μεταχείριση των ποινών από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά όμως και η ειλικρινής απόδοση των απονομή των ποινών, με την έννοια ότι αυτές οι ποινές που επιβάλλονται θα εκτείονται. Ξέρετε ποιος ήταν ο προηγούμενος ποινικός κώδικας που είχαμε? Ήταν ο ποινικός κώδικας του 1951, 70 χρόνων νομοθέτημα. Αντιλαμβάνεστε πόσο σύγχρονος ή πόσο παρεχημένος ήταν. Νομίζω ότι δεν χωράει συζήτηση, δηλαδή δεν χωράει σοβαρή συζήτηση ότι οι ποινικοί κώδικες είναι ένας πολύ σοβαρός εξυγχρονισμός της νομοθεσίας μας. Και είναι λίγο αστείο να θεωρούμε ότι όλα τα στραβά που συμβαίνουν πρέπει να τα αποδώσουμε στους ποινικούς κώδικες, όταν αυτό που στην πραγματικότητα έγινε ήταν ένας μείζον θεσμικός εξυγχρονισμός που μας έφερε, μας εναρμόνισε στα πρότυπα των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα υπάρχουν για τα στελέχη της Χρυσής Αυγής μικρότερες ποινές και κυρίως να μας απαντήσετε και για τα πολιτικά δικαιώματα? Αν δεν θα αποστηριχθούν, ναι, πολιτικά δικαιώματα. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα όσον αφορά τις μικρότερες ποινές ή τα τυχόν ελαφρυντικά. Πράγματι, ο ποινικός κώδικας προβλέπει, ο καινούργιος, ο ισχύον δηλαδή, έτσι, προβλέπει μικρότερες ποινές για μια σειρά και τα περισσότερα από τα εγκλήματα που τυποποιούνται στον ποινικό κώδικα. Έτσι. Αυτό είναι μια επιλογή, σας είπα, μια επιλογή αρχής. Λιγότερες μικρότερες ποινές. Της Επιτροπής που πρότεινε όλη την αλλαγή, σωστά? Αλλά λιγότερες, μικρότερες ποινές, αλλά πάντως ποινές που θα εκτείονται και δεν θα είναι στα χαρτιά, δεν θα είναι με αναστολές ή... Εκτητές ποινές. Έτσι. Το πρώτο. Το δεύτερο, όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα. Επίσης, βασική επιλογή θεσμικού εξυγχρονισμού. Ξαναλέω, όχι του Υπουργού Δικαιοσύνης που έφερε τον ποινικό κώδικα στη Βουλή, αλλά της δεκαετούς δουλειάς ομάδας των πιο αναγνωρισμένων και των πιο έγκυρων επιστημόνων του ποινικού δικαίου στη χώρα μας. Έτσι. Θεμελιώδης επιλογή τους ήταν ότι είναι παροχημένη αντίληψη του 19ου αιώνα να επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Η επιλογή του ποινικού κώδικα είναι σαφής ότι
αν θελήσει ο εκλογικός νομοθέτης, ο νομοθέτης δηλαδή που κάνει την εκλογική νομοθεσία είτε για τις βουλευτικές εκλογές, είτε για τις αυτοδιοικητικές, είτε για άλλου είδους εκλογές, αν θέλει λοιπόν ο εκλογικός νομοθέτης, αυτός μπορεί να προβλέψει ότι η επιβολή ορισμένων συγκεκριμένων ποινών, ποινών για συγκεκριμένα εγκλήματα, συνεπάγεται και αυτοδίκαιη όμως, αυτοδίκαιη, έτσι όχι μικρή του δικαστηρίου, στέρηση δημόσιου αξιώματος ή δικαιώματος πρόσβασης σε πολιτικές θέσεις. Άρα ο ποινικός νόμος, ο ποινικός κώδικας ουσιαστικά λέει ότι δεν είναι δικό μου θέμα, δεν είναι θέμα του ποινικού νομοθέτη, είναι θέμα του εκάστοτε εκλογικού νομοθέτη, αυτό ο οποίος ορίζει πώς εκλέγεται κάποιος και πώς μπορεί να εκλεγεί κάποιος. Έτσι, το ότι δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλία ο εκλογικός νομοθέτης να εκλογικεύσει ή να εναρμονίσει ή να προβλέψει τέτοιου είδους κολλήματα εκλογιμότητας, αυτό είναι θέμα του εκλογικού νομοθέτη. Είδατε άλλωστε ότι και ο πρόεδρος της Βουλής, μετά από αυτό το ατυχές ας πούμε συμβάν που έγινε προημερών, κατάλαβε ότι χρειάζεται να αναλυθούν κάποιες πρωτοβουλίες και έχει ήδη νομίζω φέρει στην πρόκειται να φέρει στην ονομία της Βουλής ρύθμιση τροποποίησης του κανονισμού της Βουλής σε αυτή την λογική. Μάλιστα. Και σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρία καθηγητά, κυρία Κρήτα Καϊδατζή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας φωτίσατε κάποια σημεία τα οποία εμείς ως μη ειδικοί δεν γνωρίζαμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.